εκείνη την εποχή. Ένα. Σου λέει κάποιος, κράτα ένα τραγούδι. Ποιο θα κράτα. Το είναι το πιο επιστημονικό τραγούδι και σε τέχνη και που μπορεί να δείξει ένα τραγουδιστή που έκατα. Πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Είναι το γωνιά γωνιά σε καρτερό και το όνειρο που του. Γωνιά γωνιά σε χάνει. Και το όνειρο που χάνεται πάει και δεν γυρίζει. Που ανεβαίνει μέχρι σαν να ξύνει τον ουρανό ψηλά είναι αυτή η νότα. Και έχει και χαμηλές και δείχνει την επιστημονική τραγουδιστική σου. Αν θες, ένας τραγουδιστής μπορεί να δείξει. Αυτό, πώς πάει το ουε. Γωνιά γωνιά σε καρτερό. Γυρνάσαι. Ναι. Γωνιά γωνιά σε ψάχνω. Ψάχνω να βρω τα μαλλιά σου και απ' το γαϊμό και απ' το γαϊμό τα χάνω. Αλλού απλώνεται δροσιά κι αλλού χιονιά σφυρίζει και το όνειρο που χάνεται καλά, αλλά αυτό ειδικά το τραγούδι. Δεν έχει πει και κανένα τραγούδι. Όλα μεγάλα, αλλά αυτό μου έχει μείνει σαν να ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε με λαττώματα πολύ όμορφα. Μέσα μου είχα κάτι πράγματα που με τσιγκλάγανε. Η οικογένεια, όχι πολύ υπερφθοχή, καλή. Δουλεύανε τα αδέρφια μου τα μεγαλύτερα, ο πατέρας μου ήταν στο Περιβόλι. Περιβόλι, στην Αθήνα. Ναι, στην Κολοκυθού μου ήταν. Στο Περιβόλι μέσα είχε και ένα κομμάτι 3-4 στρέμματα. Παίρνει ξένα, έρευνε και στα δικά του. Είμαστε βολεμένοι. Όχι. Πλούσιοι, καλά. Όχι πλούσιοι, αυτό λέω, δεν πεινάσατε. Αλλά μέσα μου είχα κάτι πράγματα, κάτι φωσάκια που μου δείχνανε και δεν ήξερα τι είναι αυτά που μου δείχνανε και το ψάχνα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και στο δρομακό έπαιζε κιθάρα 27 χρονών. Ο αδερφός μου μεγάλος ήταν. Σπούδαζε και την κρεκρέμα λόγω και έπαιζε και μια μέρα με συνέλαβε και μου λέει. Δική σου είναι πάρτι να παίζεις εσύ. Κατάλαβες. Και έπαιζα εγώ και τα λοιπά. Και μέσα μου είχα λοιπόν κάτι πράγματα και έψαχνα να δω τι είναι γυναική και μέσα μου ήταν δηλαδή ότι είναι κάποιος που παίζει κιθάρα και στον δρόμο όταν ήρθαν και φύγαν τα πέντε αδερφιά μου για το μέτωπο που το αγόρασε το μπουζούκι και μάθα μπουζούκι, το δέχτηκαν, δεν το δέχτηκαν, το δέχτηκαν μετά. Ήταν κακό τότε το μπουζούκι. Τότε έτσι λέγαμε, ναι, κακό, τέλος πάντων. Ναι, οι χασικλίδες λέγανε και τα λοιπά, αυτά. Και αφού πέρασε η κατοχή, όπως είπαμε και πριν, σε αυτά τα φωτάκια που είχα μέσα μου, μου δείξανε ότι εγώ γράφω μου λαϊκή μουσική. Και πήγα στο Μάριο, που πήγαινε με τη Τσάνης, ο Μακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Χιώτης, ο Λεγκή. Το Μισάκι γνώρισα από την κατοχή της 43. Και πήγα λοιπόν εγώ εκεί, όταν έφυγε η Γερμανία, δεν μπορούσα να πηγαίνεις κάθε μέρα πάνω. Και τους γνώρισα και άκουσα λοιπόν κάποιον, τον λέγανε Βασιλιάδη και έγραφε στίχους. Του λέω, έχω γράψει μια μουσική, μπορεί να βάλεις λόγια. Και μου λέω, το παίξεις και το έπαιξα. Και έρθα λίγο πάνω στο Μάριο το κέντρο, ήταν ησυχία μέρα και μου γράφει το καντήλι τρεμοσβήνει σε μια κάμαρα φτωχή και μια μάνα σιγολιώνει στο κρεβάτι μοναχή. Ξένη πια την παραστέκουν για στερνή της συντροφιά, έφαγε την κόρη αρρώστια και το γιο εξενιτιά τότε ήταν το βασανί, τα βάσανά. Εξενιτιά. Κοντά ήταν, φύγανε οι Γερμανοί. Και είναι το τραγούδι του αγαπημένου του Μίχη Θεοδωράκη. Το καντήλι τρεμοσβήνει. Το καντήλι τρεμοσβήνει, βέβαια. Με έχουν πάρει τηλέφωνο από τον Καναδά να πάω στον Καναδά. Σαν συγκροτηματάρχη, ένα συγκροτηματάρχη εγώ. Πού είμαστε τώρα, ποιο χρονιά. Είμαστε 1959, έφτασε πια. Και μου λέει ο κύριος Λαπρόπουλος, ο Τάκης που ήταν διευθυντής στο Δίσκο, στην Κολούμπια, μου λέει το τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο το Περιστέρι
Λέει σκέτσι, είναι ένα θέμα που είναι σοβαρό πολύ και θέλω να το συζητήσουμε. Λέω, δεν μπορώ να πούμε τίποτα, γιατί φεύγω για τον Καναδά από την άλλη εβδομάδα. Ναι, θα σε πληρώσω εγώ όλα, μου λέει, για τον κυρίου. Μου πάρει 35.000 προκαταβολή του, λέω, Τάκη. Μεγάλο ποσό τότε. Μεγάλο ποσό. Τότε, σαν να είχα πάρει σήμερα 30 εκατομμύρια. Μου λέει, όλα εγώ θα τα τακτοποιήσω, μου λέει, γιατί έχει έρθει ένα συνθέτης από το Παρίσι, Έλληνας. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο συνθέτης. Δεν πάω. Και βλέπω το χιώτη και ένα ψηλό. Έκατσε στο πιάνο ο ψηλός, μας έπαιξε του Ρίτσου το Λεπιτάφιο, μελωδικά. Εμάς δεν μας άρεσε τίποτα με το χιώτη. Τίποτα απολύτως. Με μέσα χλαμάρες είναι. Μέσα σε αυτά είχε και τη μάνα μου και η Παναγιά. Κλαίει η μάνα μου στο μήμα, κλαίει και η Παναγιά. Τραγούδα για ψηλός. Ναι, τραγούδα για ψηλός και έπεσε στο πιάνο. Εμεί το ακούγαμε. Έφυγε και κλαίει ο άνεμος στο κύμα. Φοβερό. Είναι Τάσου Λιβαδίτη, η στίχη, μάνα μου και η Παναγιά. Και μέσα σε αυτά μας παίζει για τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό. Και με το ενδιαφέρον της Μαργαρίτας της Μαργαρό και της μάνα μου και η Παναγιά, κάνει μέρα πήγα στο Ραντεβού εγώ, κάνουμε σε λοιπόν τον λαμπό που πήγε στην Αμερική, στην Καναδά. Την άλλη μέρα πήγαμε εμείς πιο μπροστά, εγώ και χιώτης, και είχε ακόμα μήκη και μου λέει, ξέρεις λέει όλοι ότι όλη μέρα λέει που φύγα από χτες, πέσω η Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα μου, και εγώ τα ίδια. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σα θέλω να πω στην καμάρι σου μου ρίχνεις μέταξω το σκηνή. Να φυλαγίνει σου ξέμιζε όλοι. Και μαζί μου, χάρη στη Μαρία, είδε ένα νερό και το μάνα μου και Παναγιά, λέμε και τον επιτάφιο. Λέω ναι, μα τώρα και τον επιτάφιο. Του Ρίτσου. Ναι. Κάνουμε λοιπόν τα τραγούδια του επιτάφιου και βάζει μπήκε το έτσικο αυτό με την Μαρία και τον Αλόγη και μάνα μου και Παναγιά. Χαλάς ο κόσμος. Γιατί ερχόταν στις πρόβες που κάναμε για τα τραγούδια μας. Παίζαμε και στο θέατρο στη Μακρόνησο. Και μια μέρα ήταν ένα τραγούδι το Φανταράκι, του Μιτσάκη. Έχει απόψε πάλι, έχει μεράκι και τα έχει βγει και το κορίτσι για ανησυχεί. Και τους λέω εγώ, φά εδώ. Πάει και ρε μινόρε, λέω, αλλά πάει και φά στην ορχήστρα μου. Και μετά και ένα παιδί με το βιβλίο κάτω ξαπλωμένο και λέει φάβατε καλύτερα να είναι στη βαρό εκεί. Και το λέω εγώ τι κάνεις εσύ, τι, που ξέρεις από αυτά, γιατί δεν σπουδάζω μουσική. Λοιπόν είχε φύγει, μεταπολιθήκαμε και τα λοιπά, είχε φύγει με υποτροφία στην Αμερική και έρχεται το 59 που λέμε αυτά όλα και με την Παγαρίδα και Βαγαρό και το επιτάφιο του Ρίτσου και μπήκαμε στα πράγματα και ολοκληρώσαμε αυτή την κατάσταση που κάναμε με τον Μίκη, τα αξιονεστή, τους Λιποτάφτες, ο Μίκης τραγούδησε, τη Ρωμιοσύνη, του Ρίτσου πάλι, τα τραγούδια του Νουκλού Αδερφού που η μουσική είναι του Μίκη. Ήμουν αλφαβήτα εθνική και με τον Μίκη έγινε, η αλήθεια είναι αλφα εθνική. Αλλά έγραψα μετά πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια όπως όταν έφυγε ο Μίκης μετά, στο Παρίσι που έφυγε ο Μίκης μετά από την Κούντα. Στρώναμε κανονικά συνθέτης, μου λέει η εταιρεία. Άρχισε να γράφει στην Ιγόρη. Και έγραψα επίσημη αγαπημένη, μια γυναίκα φεύγει, την Μπέλαμη το Ουζερή. Μια γυναίκα φεύγει. Ο Κυρθάνος πέθανε, ο Ρώτας γεννήθηκε για δύο. Πολύ συνεργασία με τον Κώστα τον Βίργο. Θα το σημειώσει γιατί δεν κάνει. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Μουσικέ λόγω, στοίχη Βίργο. Εγγραφή 406, στοίχη Βίργο, μουσική εγώ. Πολλά τραγούδια, τι να λέω. Ο Κρυθάνος πέθανε παραπονεμένος, όλα δύο στο καμπλίο του Χατζηθωμά, μουσική εγώ, στοίχη ο Βίργος. Από αυτή τη δεύτερη εποχή, ποιο είναι το πιο αγαπημένο. Τραγούδι μου. Από αυτή τη δεύτερη εποχή. Πολλά είναι τα καλά και εγώ. Είναι πολλά, μην ρωτήσεις. Δεν πάει χωρίς. Όχι, δεν κανένα να μην ρωτήσεις. Τα έχει όλα σαν παιδιά του που λένε, είναι απλό, αλλά είναι η καρδιά του και δεν μπορεί να την κόψει σε πολλά κομμάτια. Και την αφήνει μόνο της έτσι, είναι η καρδιά μου. Πώς πήγα αριστερός. Ποτέ αριστερός. Έτσι. Ποτέ. Ούτε δεξιός. Όχι, ποτέ δεν ήμουνα τίποτα γιατί με πήγα στη Μακρόνηση, γιατί δεν ήμουνα. Από μέσα μου αυτό που με κατηγόρησαν
και δεν πιστεύω τίποτα γύρω από το θέμα που λέγεται πολιτική, που ότι αν θέλω πιστεύω, αυτά που μου λέει στην τηλεόραση δεν το εύκολα, όποιος είναι ο πιο συμπαθητικός και αγαπάει το λαό περισσότερο, ο μυθικός είναι μαζί του. Είχα μιλήσει παλιότερα τυχαία με ένα ταξιτζή. Έχει ένας μεγάλος τραγουδιστής εμένα, ένας ταξιτζής. Όταν έγραφα τραγούδια, η μουσική και την έδινα να τα λένε άλλοι, του είπα, κοίτα να δεις, έχω δύο τραγούδια. Και του τα έπαιξα λοιπόν το ταξιτζή που με πήγαινε... Σας έπαιρνε κάθε μέρα. Ναι, από το... Από τη Λονδία βάζει ζούγκλα δούλευα, στο Περιστέρι, με τάγκλο τα νύχτα. Έτσι. Έπαιρνα εμένα και μετά παίρναμε και κάτι άλλο για να συμπληρώσουμε. Το Τάλιρο μετά από κάτω. Το Περιστέρι από την πλατεία Βάρκη. Το Τάλιρο τι Τάλιρο. Το εισιτήριο. Το κόμιστρο που λέμε, ένα Τάλιρο λέμε. Και πήγαμε λοιπόν και αφήσαμε τον κόσμο, τον υπόλοιπο και του είπα ξανά μου λέει εσύ δεν θα πει. Πάψε το λόγο και πήγα στην εταιρεία και έκυψα το χέρι μου να τα πω εγώ τα τραγουδία. Και έτσι έγινε τραγουδιστή. Τα έλεγα και στο μαγαζί, κοιτάψα και μετά παραγγελία κάθε βράδυ. Έχω δουλέψει με το σκαλάκι, στη ζούγκλα και με τον καρδά στη ζούγκλα. Τα νυχτερινά κέντρα δεν τα αγαπήσατε ποτέ πολύ. Να σου πω, ήτανε... Δεν ήτανε πως τώρα, ήτανε... Πώς οι αρχαίοι Έλληνες βγάζαν ένα λόγο και χωρίς μεγάφωνα και πλατείες και θέατρα και είχανε και μιλούσαν στις πλατείες με ένα κοχύλι, αν θες να ακούσουν περισσότερο, ξέρω εγώ με τι, δεν το φαντάζομαι. Από ό,τι έχω ακούσει έτσι με ένα κοχύλι μιλάγανε μέσα στις πλατείες και που είχαν θόλο και μαζεύσαν κόσμο και τους μίλαγε. Έτσι γινόταν και το τραγούδι τότε. Το τραγούδι συστηνότανε δια του λαού. Σιγά σιγά. Και του πήγαινε στη γειτονιά και ένας ξέρει το άλλο, το άλλο, το τσάνι του, το τσάκι του, το μακάρι του, το παπαϊόν, το χιόνι. Και έτσι συστηνόντουσαν τα τραγούδια. Από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Και σιγά σιγά τα βγήκαν λοιπόν και τα ραδιόφωνα πήγαν στα ραδιόφωνα μέσα τα τραγούδια. Είναι ακόμα στο παρελθόν. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ναι. Είναι οι ρίζες του κάθε ανθρώπου. Τι γυρνάτε, δηλαδή, τι σκέφτεστε, κάθεστε τώρα. Από πού ξεκίνησα. Πώς ξεκίνησα, κάνω ένα περίπατο πάλι και έρχομαι στα σήμερα. Ποιες χαρές σκέφτεστε. Τα στάδια, τα γεμάτα στάδια, τι. Τα γεμάτα στάδια δεν είναι θέμα αυτό. Περισσότερο είναι ότι βάζα το χέρι στη τσέπη μου και έβλεπα τον κόσμο που βάζει τα χέρια του στη τσέπη και έβγαζε λεφτά. Όταν ήταν μικρός. Ναι, όταν ήμουν μικρός νέος. Τι κάνουν αυτοί, βγάζουν λεφτά. Και πώς θα γίνουμε, εγώ τι θα κάνω. Που το πήγα υδραυλικός. Μπήκα στο γυμνάσιο, δεν μου άρεσαν τα γράμματα. Έφυγα σε δύο μήνες, τρεις. Είστε μορφωμένος άνθρωπος όμως. Ναι, έχω διαβάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ζήτημα να έχουν διαβάσει βιβλία και εφημερίδες, να είμαστε 300.000 Έλληνες, 400-500.000 Έλληνες. Ούτε 300.000. Μέσα στους 300.000 είμαι άνθρωπος που έχω διαβάσει και βάζω στοίχημα ό,τι και να μου ρωτήσεις, εγώ είμαι μέσα σε όλο το θέμα της ζωής. Και σήμερα και όλα. Πώς πρέπει να ανέβει ένας άνθρωπος. Σιγά σιγά. Ποτέ γρήγορα. Το πιστεύετε. Ναι, γιατί είναι αυτό το πράγμα. Μα έρθει γρήγορα, χτυπάς εδώ κλαπ και σηκώνεσαι και μένεις στον αέρα. Θέλεις σιγά και αυτό θέλει να πάει να γίνει και από εδώ μόλις γύρεις, τόσο πιο σιγά θέλει έτσι. Πάω να πας να κάτσεις και κάνεις σιγά γίνεις. Έπρεπε σε αυτό σιγά. Για να κάτσεις μέσα στις καρδίες. Δεν χρειάζεται να στραπεί και να σβήσει. Ούτε. Θέλει σιγά ο καλλιτέχνης.